αυτά τώρα κανονικά πρωτοκαλάστηκα που είναι σχολή. Θα το δούμε αυτό το θέμα και δεν θα ξαναγίνει. Απόρριτα προσωπικά στοιχεία φορολογουμένων εκτεθειμένα στις ορέξεις του οποιοδήποτε. Το φορολογικό απόρριτο παραβιάζεται και μάλιστα στους διαδρόμους της εφορίας. Η πρόσβαση στα έγγραφα, κάτι παραπάνω από εύκολη. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση φορολογικά έντυπα, είτε το ε1, είτε άλλα φορολογικά στοιχεία που υπάρχει το φορολογικό απόρριτο, να μπορεί ο κάθε πολίτης να έχει πρόσβαση σε αυτά. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι προφυλαγμένα. Ο οποιοσδήποτε επιτίδιος θα μπορούσε να πάρει τα έγγραφα αυτά από τους διαδρόμους της Α2 Ηρακλείου, να μπει στο ασανσέρ και σαν κύριος να φύγει, έχοντας στα χέρια του στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του οποιοδήποτε φορολογουμένου. Και αν απορείτε πως θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα έντυπα αυτά που βρίσκονταν στους φακέλους, δηλαδή το ε1, ο πρόεδρος των φοροτεχνικών του νομού Ηρακλείου, Παύλος Μπαριτάκης, μας δίνει την απάντηση που σοκάρει. Για ενός επιτίδιου, όπως λέτε, θα μπορούσε το ε1 να είναι ένα εργαλείο σε εντός εισαγωγικά για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει για την τράπεζα τη λήψη ενός δανείου ή για την έργο μιας πιστωτικής κάρτας. Τέτοια περιστατικά υπάρχουν και στο παρελθόν, έχουν καταγραφεί στο παρελθόν. Δείτε την αντίδραση των εφοριακών μπροστά στα όσα κατέγραφε ο φακός της Κρήτη TV για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Η σωστή διαδικασία ποια είναι? Το παίρνει πίσω το ταχυδρομείο και το στέλνει. Είτε στο υπουργείο. Δηλαδή αν έχει ένα γράμμα. Ανοιχτό το φάκελο. Τι να έχει. Αυτό τώρα εγώ. Άμα το πάρω έχω το αφημί του. Όχι το ταχυδρομείο, λάθος έκανε. Κοίταξε, αυτά λογικά. Κοίταξε, αυτά τώρα κανονικά πρέπει να καταστραφούν, να σου πω. Αλλά δεν έπρεπε να είσαι στο διάδρομο όμως. Σωστά. Δεν είσαι στο φάκελο και πάει για ανακύκλωση. Είσαι απόλυτο δίκαιο. Η Κρήτη TV απευθύνθηκε άμεσα στους υπεύθυνους, οι οποίοι αφού παραδέχτηκαν το σφάλμα της υπηρεσίας, δεσμεύτηκαν ότι η εικόνα αυτή δεν θα επαναληφθεί. Εντάξει, αυτά μπορεί όμως καθαρίστερα να τα έβγαλε τώρα πριν από λίγο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ήταν όλη μέρα το φωτό. Εγώ την ώρα που έχω έρθει μια ώρα τώρα που είμαι εδώ πέρα, είναι εδώ. Έχει μπει, έχει βγει κόσμος. Εντάξει, θα το δούμε αυτό το θέμα και δεν θα ξαναγίνει. Αυτό θα ήδη τώρα θα μπουν μέσα. Εντάξει. Και καλά κάνατε και μας το είπατε.